δεν έχουμε άλλη δυνατότητα από το να στηρίξουμε την κοινωνία καταρχήν. Εμείς μεταφέρουμε, είμαστε αυτός ο χώρος όπου μπορεί και μεταφέρει την αγωνία της κοινωνίας και στην κυβέρνηση. Αλλιώς θα χάσουμε και ως κόμμα αλλά και ως κυβέρνηση, που είναι οι δύο πυλώνες της διακυβέρνησης, θα χάσουμε τη σχέση την σωστή και τη σχέση κοιτάξτε, με την κοινωνία. Κοιτάξτε, σας πω, ωραία ακούγεται το να λέτε είμαστε η άγρυπνη συνείδηση, η αριστερή συνείδηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό μπορεί να καταδύσει και άλλοθι, έτσι. Δηλαδή να λέτε εσείς, διαφωνώ, κάνω δείχνω, η κυβέρνηση θα κάνει τα δικά της και η ζωή να προχωράει. Δεν δηλαδή πρέπει κάπου να σας ακούνε περισσότερο. Δεν υπονόησα αυτό. Και όλη η συζήτηση γίνεται. Μα η ευαισθησία υπάρχει και στην κυβέρνηση. Το να συνηθούμε όλοι μας και ο ελληνικός λαός. Εντάξει, η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Στην σκληρή πραγματικότητα. Τα οποία ήταν γνωστά αυτά. Ας πούμε, μέχρι εδώ φτάσαμε. Έτσι, κάναμε μια επιλογή. Ναι. Και είναι και θέμα ότι έχει η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν υπαρξιακό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν να μας καλούσαν. Και κληθήκαμε, υπογράψαμε μια συμφωνία, μας επιμένανε και τότε στο δημοψήφισμα για το ναι. Σήμερα να αντιλαμβάνονται αλλιώς τα πράγματα. Άρα αυτή την επιλογή την οποία κάναμε εμείς δεν την κάναμε ελαφριά καρδιά. Ξέραμε τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Καλώς ή κακώς κρυθήκαμε. Ξέρετε όμως κάτι, κύριε Ρήγα. Αυτό που λέτε θα το βρείτε στην πράξη μπροστά σας. Δηλαδή, αύριο το πρωί που θα κατέβουν οι αγρότες με τα τραχτέρ στον δρόμο, το κόμμα που θα είναι, στα τραχτέρ ή στο Υπουργείο Γεωργίας. Αύριο που θα γίνει ένας πληστηριασμός. Και θα κατέβουν οι γειτόνιοι και θα πούνε παιδιά δεν περνάτε. Δεν θα γίνουν πολλά πράγματα. Μπράβο, για πες μας. Λέω λοιπόν δεν θα γίνουν πολλά πράγματα αυτά, ούτε οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας που άκουγα προηγουμένως υπάρχει περίπτωση να γίνουν από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Και ούτε βεβαίως και με το θέμα των αγροτών και άλλα δύσκολα θέματα γίνεται προσπάθεια και συνεννόηση και από το Υπουργείο και από εμάς και από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα αγροτικά θέματα. Προσπαθούμε να υπάρξουν λύσεις στο πρόβλημα γιατί όλοι οι χώροι κατανοούν το τι συμβαίνει και το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το τι είχαμε προηγουμένως και γιατί φτάσαμε εδώ. Επίσης νομίζω γίνεται κατανοητό ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση φέρνει και μέτρα. Τα οποία ήταν αυτά τα οποία ήταν η αγωνία του ελληνικού λαού. Και για το θέμα το αγωνία μιλάω με την έννοια ότι όπως ήταν το σύστημα το πολιτικό και όπως λειτουργούσε το προηγούμενο διάστημα. Και το θέμα των ραδιοτοπικών συχνοτήτων και τα ζητήματα της φοροδιαφυγής και, να αποφύγουμε και να πιαστούν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τις μίζες. Είχαν δημιουργήσει. Αυτό λοιπόν έχει ανοίξει όμως. Έχει ανοίξει αυτό το θέμα και νομίζω ότι υπάρχουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και είμαστε. Θα έλεγα αυστηρή σε αυτή την ιστορία, όπως και με το θέμα της λίστας Λαγκάρτ που περάσαμε τον νόμο την προηγούμενη εβδομάδα για να μην υπάρξει απαλλαγή από αυτή την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει αλλά ξέρετε κάτι τώρα. Δεν το έχει ανοίξει κανείς μόνος του. Δεν βγήκε κανείς να λέει παιδιά πρέπει να υπάρξει απαλλαγή, πρέπει να υπάρξει παραγραφή. Δικό σας υπουργός είπε παιδιά υπάρχει φόβος και μετά βγήκε ο Τσίπρας και είπε χάσαν τον ύπνο τους κάποιοι, αλλά δεν θα γίνει αυτό που είπε ο υπουργός. Γιατί έτσι, αυτό είναι το για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι δηλαδή. Λέω και είμαι και απολύτως σίγουρος προς. Τον που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα να αποφύγουν. Ή με τρόπους και μπορεί να αποφύγουν. Αυτοί καλά κάνουν από την πλευρά τους και προσπαθούν να αποφύγουν. Και εσείς πολύ καλύτερα κάνετε και δεν τους αφήνετε να το αποφύγουν. Φυσικά. Εννοείται αυτό. Άρα λοιπόν, όχι, αυτά σας τα είπα όλα ότι είναι μέτρα τα οποία παίρνουμε και η κυβέρνηση προχωράει ώστε να αλλάξει και το τοπίο. Πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές μέσα και στη δημόσια διοίκηση και στο κράτος. Δεν μπορεί το κράτος να προχωρήσει με αυτό το μοντέλο, θα έχει και πρόβλημα οικονομία. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας και αλλαγές και τομές μέσα στη διοίκηση έχουν αυτή τη σημασία. Μην συμβαίνει. Ψήφισαν όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Πού θα πάνε να επέμβει εκεί μέσα. Έχει τώρα επίγνωση τι λες. Βεβαίως. Σε ψηφίσαν όλοι, σούμπιτι. Σας λέω σούμπιτι. Από το χώρο αυτό. Δεν είναι έτσι και θα σας παρακαλούσα και τους δημοσιογράφους με ειλικρίνεια το λέω αυτό και είμαι και αυστηρός σε αυτή και με το χώρο των συναδέλφων μου. Δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτοί όλοι οι οποίοι ή όπως όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν και εκεί. Οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ίσως δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Όχι, μια χαρά, οι περισσότεροι κάνουν τη δουλειά τους. Άρα είναι εξαιρετικό το σύστημα των δημοσίων. Το θέμα είναι ότι δεν είναι εύκολη στις αλλαγές αυτή η δημόσια υπάλληλοι. Νομίζω ότι όλο το δημόσιο θέλει. Ακούει αξιολόγηση και τρελαίνε το άλλο. Δεν μιλάω. Η αξιολόγηση. Σου λέει θα με διώξει. Όταν λέμε για άλλα
όταν μιλάμε ή συζητάμε για αλλαγές στο δημόσιο, δεν μιλάμε το θέμα της αξιολόγησης. Μιλάμε το πώς πρέπει να είναι διαρθρωμένο το δημόσιο και να είναι αποτελεσματικό δημόσιο. Και οι ίδιοι υπάλληλοι το θέλουν. Αυτό. Με την κυρία Σαββαίδου, τι θα γίνει? Εδώ την καλείται να παραιτηθεί, αυτή λέει. Όχι. Εγώ να το πω. Βεβαίως πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Σαββαίδου. Κλήθηκε και από τον Υπουργό Οικονομικών. Έχει μια εκκρεμότητα η οποία είναι. Εγώ δεν θα μπω στα θέματα της δικαιοσύνης, αν η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν και τι την αφορά, αλλά τι γίνεται. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο κρίσιμο τομέα και να μην παραιτηθεί. Η ευαισθησία και η ευθυξία της θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα μεγάλη προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα ένα κρίσιμο τομέα οικονομικό. Ήταν λίγο άγαρμπο να το πω, ρε παιδί μου. Αν μπει, όχι, γιατί πώς θα συνεργαστείτε μετά? Και έχει και το ΣΔΟΕ στα χέρια της τώρα. Ξέρετε τώρα, υπάρχει θέμα. Ναι. Είμαστε άτεκτοι σε αυτό. Εγώ δεν μπορώ ούτε για τον εαυτό μου ούτε για κανένα μας. Όταν έχεις εκκρεμότητες τέτοιες μορφές και τέτοια, δεν μπορείς να είσαι και μάλιστα σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου. Άρα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Σαββαίδου. Πρέπει να παραιτηθεί για να διευκολύνει και η ίδια να είναι και, η ίδια να είναι και να μην κρύβεται πίσω από την οποιαδήποτε ασυλία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν και για την ίδια θετικότητα. Δεν υπάρχει ασυλία. Εντάξει, χρησιμοποιώ όμως την ευαισθησία της θέσης της. Τώρα σε σχέση με το. Πάντως εσείς υπογράψατε. Η κυβέρνηση υπέγραψε την ανεξαρτησία της αρχής αυτής, έτσι. Βεβαίως, έχει. Ναι, υπάρχει. Και υποτίθεται ότι θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία με την Τρόικα. Την τετράδα, δεν ξέρω πώς θέλετε να τη λέμε. Θα τη λέμε Τρόικα ή ούτε μας. Κουαρτέτο. Μαλώνετε. Δεν έχει σημασία αυτή. Δεν τίποτα. Δεν σας μαλώνουμε. Είναι γνωστό. Είναι. Θα έχουμε. Με το κόμμα τι θα κάνετε. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε αυτή την επιτήρηση σιγά-σιγά. Ναι, εντάξει. Είναι βασικό σημείο. Υπάρχει κανεί που δεν μα θέλει. Και νομίζω ότι σιγά-σιγά ήταν και η πρόταση που έκανε. Στην υποδόση, όπως θα ξέρετε. Η πρόταση που και συζητήθηκε. Θα συζητηθεί και με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η πρόταση που κάναμε να είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μια συνευθύνη στην παρακολούθηση, γιατί είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι ο πιο δημοκρατικός. Έχει μια λαϊκή νομιμοποίηση. Ενώ οι άλλοι θεσμοί όλοι είναι. Γραμματέα αριστερού κόμματος και στο Ευρωκοινοβούλιο οι δεξιοί κυριαρχούν. Πάλι κάνα δεξιό, θα σου φέρει εκεί πέρα, θα σου κάνει κουμάντου. Κύριε Καμπουράκη. Ποιο νομιμοποιημένο από του άλλου, αλλά πάλι. Εγώ συμφωνώ ότι είναι δύσκολο να πούμε κάτι όμως. Ότι δίνεται μια πολύ μεγάλη αριστερά. Εγώ έλεγα και δημόσια έχω πει ότι αυτή τη μάχη που τη δώσαμε ήταν την αριστερά στην Ελλάδα. Αν αλλάζαν τα πράγματα ή δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε και να επιβάλλουμε, εν πάση περιπτώσει, με την βοήθεια του ελληνικού λαού ή είχαν καταφέρει να παρουσιαστούμε ως αριστερή παρένθεση, θα ήταν και ήταν για την Ευρώπη και για τους λαούς που πάνω στην Ευρώπη. Έχουμε αλλαγές τώρα. Οι πρώην και αν είναι συντροφοί σας λένε ότι ήδη έχει συντελεστεί η ήττα της αριστεράς με αυτά εγώ, που κάνατε. Εγώ είπα λοιπόν ότι δεν έχει. Θα ήταν ήττα για την Ευρώπη. Το κόμμα γιατί είμαστε ατμομηχανή. Το μισό κόμμα έφυγε. Θα απαντήσω και σε αυτό. Είμαστε η ατμομηχανή αυτή τη στιγμή. Εάν λοιπόν όλα τα βλέμματα είναι απάνω μας και γιατί. Δέστε στην Πορτογαλία, υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα ξεφύγει από τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό τον οποίο ακολουθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση Κοέλιο. Έχουμε την Ισπανία. Έχουμε αλλαγές και στο επίπεδο της σοσιαλδημοκρατίας της Ευρώπης. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι οι αξίες, οι παλιές, οι δημοκρατικές αλληλεγγύες πρέπει να επανέλθουν στην Ευρώπη. Τώρα, όσο για το κόμμα μας, δεν έφυγε το μισό κόμμα. Κύριε Καμπουράκη, να σας πω με την ευθύνη του γραμματέα του κόμματος ότι το 13% των μελών του κόμματος αποχώρησε προς άλλο κόμμα ή αποστασιοποιήθηκε. Το 40% ήταν της Κεντρικής Επιτροπής και αυτό το λέω για να δείξω την αντιστοιχία. Κάποιων στελεχών, δηλαδή στελέχη τα οποία. Εντάξει, στο 40% αναφερόμουν εγώ. Εντάξει, αυτό είναι όμως κάποιοι στελέχοι. Είναι κάποιοι στελέχοι, δεν είναι η βάση του κόμματος. Η βάση του κόμματος απεδείχθη ότι δεν είναι. Α, το χαίρομαι που το διαπιστώσατε. Απεδείχθηκε από τις εκλογές. Εσείς τώρα τους καλύτερα γυρίσουν πίσω. Εμείς απευθυνόμαστε. Μερικοί, το άνοιγμα του κόμματος αυτή τη στιγμή γίνεται το άνοιγμα του κόμματος, θα γίνει προς τον ελληνικό λαό. Εμείς θέλουμε να αντιστοιχηθούμε. Ξέρετε γιατί θέλουμε να αντιστοιχηθούμε. Για μας είναι ο πλούτος και ενίσχυση θα είναι όλος αυτός ο χώρος που ψήφισε, στηρίζει, είναι μαζική χώρη, είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είναι τα σωματεία, είναι τα κινήματα, όλα αυτά έχουν στηρίξει αυτή την περίοδο. Εμείς με αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να είμαστε κοντά. Άρα τους καλούμε όλο το επόμενο διάστημα να στηρίξουν, αλλά και να είναι κριτικοί προς την κυβέρνηση. Το δεύτερο και όσο αφορά τους πολιτικούς χώρους, τη σφαίρα της πολιτικής, με όλους θα μιλήσουμε. Με όλα τα κόμματα μιλάμε. Έχετε τον νου σας τους περιβόητους λεγόμενους πασοκοσυριζέους, διότι είναι άνθρωποι που είχαν μάθει να μην τους λένε όχι. Αυτή τώρα τη φράση δεν την κατάλαβα. Να το θυμηθείτε. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Θέλω να μου σχολιάσετε κάτι γιατί πρέπει να τελειώσουμε. Βεβαίως.
Ο κύριος Δημήτρης Φίλης, αδερφός του Υπουργού Παιδείας, δεν είναι αυτή η ιδιότητά του, είναι δικηγόρος και είναι και στέλεχος, εν πάση περιπτώσει, του κόμματός σας κτλ. Είπε συγκεκριμένα σε μια εκπομπή στην τηλεόραση του ΑΡΤ, εάν πάνε να πάρουν την πρώτη κατοικία της οικογένειας και του φτωχού, να βγουν οι πολίτες με τις καραμπίνες. Εάν πάει η τράπεζα να πάρει του φτωχού το σπίτι και με τα δύο παιδάκια να τα πετάξει έξω τα παιδιά, η κοινωνική αντίσταση και αντίδραση που θα υπάρξει θα τους οδηγήσει να κάνουν πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, είπα από την αρχή, όταν με ρωτήσατε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση πληστηριασμού πρώτης κατοικίας. Άρα δεν μου αρέσει και δεν συνηθίζω να κάνω εκτιμήσεις πριν το έχω κάτι δεδομένο. Άρα λέω λοιπόν αυτό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, όσο δε για τις εκφράσεις, ο καθένας αναλαμβάνει ευθύνη για τις εκφράσεις. Mm-hmm. Δεν συμφωνώ με τέτοιου είδους εκφράσεις και μάλιστα αριστερά, μια αριστερά που είναι δημοκρατική. Και εσύ πολύ κάτω με για αυτό. Δεν χρειάζονται στη δημόσια σφαίρα, δεν χρειάζονται. Δείχνει όμως και την ένταση που θα δημιουργηθεί, έτσι και τολμήσει κανένας να πετάξει καμία οικογένεια με κανένα παιδάκι έξω. Εντάξει, μην αναπαράγουμε κάτι όμως το οποίο. Όχι, έχει σημασία να το λέμε. Γιατί εσείς πρέπει να το λέτε συνεχώς. Με την έννοια ότι λέω ότι εμείς δεν συμφωνούμε και δεν υπάρχει περίπτωση κυβέρνηση αριστερά πληστηριασμού πρώτη κατοικία. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση δέχεται απίστευτες πιέσεις από την Τρόικα να